Ας ανοίξουμε στη γραφή μας, στη σελίδα 938, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε, 5, από το πρώτο εδάφιο μέχρι το 18. Σελίδα 938, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε από το 1 μέχρι το 18. Μετά ταύτα ήτο εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δε εν της Ιεροσολύμης πλησίον της προβατικής πύλης κολυμβήθρα η επωνομαζομένη Εβραϊστή Βηθεσδά έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολλοί των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτινες περιέμενον την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την κολυβήθραν και τάρατε το είδωρ, ώστις λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, εγίνε το υγιής από οποιαδήποτε νόσον έπασχεν. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της 38 έτη πάσχων ασθένειων. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής. Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω, για να με βάλει στην κολυμπήθρα, όταν ταραχτεί το είδωρ. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρωί μου κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέραν, έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, Σάββατον είναι, δεν συνέσαι και χωρημένο να σηκώσει τον κράβατον. Απεκρίθη προς αυτούς ο γιατρεύσας με, εκείνος μου είπε, σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη. Ρώτησαν λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος, ώστις σι είπε σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη. Ο δε γιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήρθεν επειδή το όχλος πολλής εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν ιδού έγινε υγιής, μη καίτε αμάρτανε για να μη σε γίνει τι χειρότερο. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήκειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτόν και δια τούτο κατέτριχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσουν αυτόν διότι έκαμεν ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, «Ο πατήρ μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, διότι οχή μόνον παρέβαινε το Σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεόν, ίσον με τον Θεόν κάμνον εαυτόν». Λέει ο Λόγος του Θεού, εκεί λέει, στα Ιεροσόλυμα, πλησίον της προβατικής πύλης, κολυμβήθρα, που επωνομάζεται Εβραϊστή Βηθεσδά, που έχει πέντε στοές. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών. Πολλοί ασθενείς, διαφορετικές ασθένειες, πολλοί κόσμος, οι οποίοι λέει περιέμεναν την κίνηση του ύδατος. Αυτό περιμένανε. Την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν στην κολυμβήθρα και τάρατε το είδωρ. Και ήταν τώρα όλοι έτοιμοι προσεκτικοί τα μάτια τους προσεκτικά στο είδωρ να δουν πότε θα ταραχτεί για να μπουν μέσα στο είδωρ. Όσες λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος εγίνε το υγιής από οποιαδήποτε νόσον έπασχενε όποιος προλάβαινε πρώτος και έμπαινε μέσα λέει γινότανε καλά λάβαινε τη θεραπεία ό,τι και αν είχε όποια και ασθένεια και αν είχε και τώρα μιλάει συγκεκριμένα ήταν λέει ένας άνθρωπος 38 χρόνια πάσχων ασθένεια. Και πόσες φορές θα έχει πάει αυτός εκεί. Μάλλον θα τον είχαν πάει.
Δεν μπορούσε να περπατήσει. Πόσα χρόνια τον πηγαίνανε, τον αφήνανε, φεύγανε και ήταν μόνος του. Χρόνια. Και έβλεπε κάποιος άλλος να λαβαίνει τη θεραπεία του. Γιατί δεν προλάβαινε. Ενώ ήταν πολύ όχλος, πολύ ασθενή, βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται για έναν. Για έναν μόνο. Μα για τους άλλους, για έναν συγκεκριμένο. Η τούτων ειδών ο Ιησούς κατακείμενον. Καλά, τους άλλους δεν τους είδε. Λέει τούτων ειδών. Αυτόν είδε. Και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει. Ξέρει ότι πάσχει πολύ καιρόν. Λέγε προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Θα μπορούσε να τον ρωτήσει, μπορώ να σε βοηθήσω και να σε ρίξω στο ίδωρο? Αλλά τι τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις υγιής? Αλλά αφού πιο πριν γράφει, ήξερε ότι έπασχε. Γιατί τον ρωτάει? Και θα μπορούσε να απαντήσει αυτός, δεν θέλω. Θα ήμουνα εδώ άμα δεν ήθελα. Τι ερώτηση είναι αυτή? Βέβαια θέλω. Δεν βλέπεις εδώ όλοι αυτοί που είναι ασθενείς? Ήρθαν για θεραπεία. Και λέει, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω για να με βάλεις στην κολυβήθρα. Οι άλλοι έχουν κάποιον, αλλά εγώ δεν έχω κανέναν να με πιάσει και να με βάλει στην κολυβήθρα όταν ταραχτεί το ίδωρο. Ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλος λέει πριν εμένα κατεβαίνει. Δηλαδή όσο και να προσπαθήσω δεν προλαβαίνω. Χρειάζομαι κάποιον άνθρωπο. Άνθρωπο δεν έχω. Εσύ θα με βάλεις, θα με πιάσεις, να με ρίξεις στο νερό? Αυτός, λέει λόγος του Θεού, ο ασθενής, δεν ήξερε ότι ήταν ο Ιησούς. Νόμιζε ότι κάποιος άνθρωπος είναι που ήρθε να τον σηκώσει και να τον ρίξει στο ίδωρο, να τον βάλει στο ίδωρο όταν ταραχτεί για να λάβει θεραπεία. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη. Ένα λόγο είπε. Ο Κύριος δεν μιλούσε πολύ, δεν έλεγε πολλά. Έλεγε λίγα. Εγέρθητη, σήκωσε λέει, το κρεβάτι σου και περιπάτη. Και αμέσως έγινε ο άνθρωπος υγιής, σήκωσε το κρεβάτι του και περιπάτη. Αμέσως. Δεν χρειάζεται να πάει στο είδωρο. Ένα λόγο είπε ο Κύριος και έγινε. Υπήρχε όμως κάποιο πρόβλημα. Λέει, ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Για τους Ιουδαίους το Σάββατο ήταν κάτι το ιερό. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον θεραπευμένο, Σάββατον είναι, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει το κρεβάτι σου. Μα αυτός ήταν άρρωστος, ήταν κατάκητος. Όχι, είναι Σάββατο, δεν συγχωρείται να γίνεις καλά, να γίνεις υγιής. Να γίνει την Κυριακή ή την Παρασκευή. Είτε θα... Όχι το Σάββατο. Μα αυτοί δεν είχαν σπλάχνα. Έτσι όπως φαίνεται, δεν φαίνεται να είχαν σπλάχνα. Τώρα με ενδιαφέρει εμένα τι είναι. Σάββατο, Παρασκευή, Δευτέρα. Άμα έχω την αρρώστια μου και θέλω να γίνω καλά. Και λέει, ο γιατρεύσας με, εκείνος μου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Εγώ δεν φταίω. Εκείνος που ήρθε, γιατί δεν ήξερε ότι ήταν Ιησούς, εκείνος μου είπε, λέει, σήκωσε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Οι ρώτησαν λοιπόν αυτόν, ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και περιπάτη? Ο γιατρευτής δεν ήξερε τι είναι.
Πόσο ταπεινός ήταν ο Κύριος, ε? Δεν ήθελε δόξα επί της γης. Θεράπευσε και έφυγε. Εμείς άμα κάνουμε ένα μικρό καλό, περιμένουμε να μας πούν και να ευχαριστώ, και άμα δεν μας πούν και να ευχαριστώ, στεναχωριόμαστε κιόλας, ε? Τσάβα έκανα το καλό. Ούτε ένα ευχαριστώ. Ο δε γιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επειδή ήταν όχλος πολλής εν το τόπο. Ε. Ξαφανίστηκε ο Κύριος, έγινε άφαντος. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Τι ωραία, ε. Έλαβε τη θεραπεία του και πήγε στο ιερό και δόξασε τον Κύριο. Ευχαριστούσε τον Θεό που έλαβε θεραπεία. Όχι σαν τους 9 λεπρούς. Λάβαν τη θεραπεία και φύγανε. 10 ήτανε και οι 10 θεραπευτήκανε. 9 λάβαν τη θεραπεία και έφυγαν. Στον κόσμο πάλι. Μόνο ένας γύρισε και αυτός δεν ήταν Ισραηλίτης. Γύρισε και έπεσε στα πόδια του Κυρίου και ευχαρίστησε τον Κύριο, τον δόξασε και είπε ο Κύριος, πού είναι οι άλλοι 9 λέει. Και αυτοί δεν θεραπευτήκανε. Φύγανε αυτοί. Ενώ αυτός πήγε λέει στο ιερό και εκεί τον βρίσκει ο Κύριος. Και καλά είναι ο Κύριος να μας βρίσκει στην εκκλησία. Διότι εκεί ο Κύριος κάνει την παρουσία του, στην εκκλησία. Εκεί μας θέλει να είμαστε στην εκκλησία. Εκεί θα μας μιλήσει, εκεί θα μας παρηγορήσει, εκεί θα μας δυναμώσει, εκεί θα φύγουν οι διαλογισμοί. Και από εκεί θα φύγουμε χαίροντες, χωρίς βάρος, μετά χωρίς λύπη, χωρίς διαλογισμούς, χωρίς στεναχώρια. Να φύγουμε ευλογημένοι. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν, «Ιδού έγινες υγιής, μη κείτε αμάρτανε, για να μην σου γίνει τι χειρότερο». Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτόν. Τώρα το έμαθε και με αγαθή συνείδηση και με καλή καρδιά πήγε στους Ιουδαίους και τους είπε, «Δε με ρωτήσατε ποιος είναι, ποιος με έκανε καλά». Ναι, ο Ιησούς είναι. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσουν αυτόν και ότι έκαμε ταύτα εν Σαββάτο. Τον κατατρέχανε και τον ζητούσαν να τον θανατώσουν. Γιατί? Γιατί θεράπευε το Σάββατο. Αν θεράπευε την Κυριακή ή αν θεράπευε την Παρασκευή, δεν θα τον ζητούσαν να τον θανατώσουν. Τόσο πολύ τους ενδιέφερε ο νόμος, αφού ήδη τους δεν τον τηρούσαν τον νόμο. Ήδη τους δεν τον τηρούσαν. Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε προς αυτούς, «Ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Για τούτο λοιπόν μάλλον εζήτων οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, διότι όχι μόνον παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και πατέρα εαυτό έλεγε τον Θεό, ίσον με τον Θεό κάμνον εαυτόν». Την αλήθεια έλεγε. Αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να το σηκώσουν αυτό. Βράζανε πιο πολύ μέσα τους. Νευριάζανε πιο πολύ. Και ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν. Τόσο κακοί ήταν. Γιατί? Γιατί είχαν μέσα φθόνο. Δεν τους άρεσε. Χάνανε και την πελατεία. Γιατί όλοι τρέχανε πίσω από τον Χριστό. Ακούγανε ότι κάνει θεραπείες και ο όχλος πήγαινε από πίσω. Γιατί? Γιατί είχε ανάγκη ο άλλος. Ήταν άρρωστος. Ήθελε να γίνει καλά. Αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Μόνο Ιησούς Χριστός μπορούσε να κάνει. Και μόνο αυτός έκανε θαύματα. Και κάνει θαύματα. Και σήμερα κάνει θαύματα. Και εμείς είμαστε ένα μεγάλο θαύμα, ε. Μας αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή, που ήμασταν νεκροί για τις παραβάσεις, για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας και μας ζωοποίησε. Μας έβγαλε από το νεκροταφείο
και μας έφερε στη ζωή. Εγώ είμαι, λέει, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούν των λόγων μου και πιστεύουν στον πέμψαντάμε έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Τώρα βρισκόμαστε στην ζωή. Δεν είμαστε άλλο στο θάνατο, γιατί δεν είμαστε άλλο στην αμαρτία. Και να κοιτάμε να μην είμαστε στην αμαρτία, ε. Να επιμελούμε τη ζωή μας, την πνευματικότητά μας, να προσέχουμε το περπάτημά μας, να προσέχουμε τα λόγια μας. Δεν είναι μόνο... Τι κάνεις, αδερφέ, δόξα τον Κύριο, αλληλούια, καλά. Όλα καλά, ζει Κύριος, αλληλούια το πρωί, αλληλούια το βράδυ, αλλά η ζωή μας... Να είναι και αυτή όμως καθώς πρέπει, να μην ζούμε στην αμαρτία, να μην κάνουμε διπλή ζωή και στον Κύριο και στον κόσμο. Ας πω και κάνα ψέμα, κάνω δύο ψέματα. Ο Κύριος μας συγχωρεί, την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Αυτοί που λέγανε Κύριε, Κύριε, άνοιξουν εις εμάς, τι ήταν αυτοί, πού ήταν αυτοί? Δεν ήταν στην εκκλησία του Χριστού? Κύριε, εν το όνομα σου προφητεύσαμε. Πού ήταν αυτοί? Δεν ήταν στην εκκλησία του Χριστού? Κύριε, στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά. Πού ήταν αυτοί? Δεν ήταν στην εκκλησία του Χριστού? Και ο Κύριος λέει, φύγετε από με. Να φύγουμε. Φύγετε από με, λέει. Δεν σας γνωρίζω. Μα εγώ, Κύριε, προφήτευα. Εγώ έκανα θαύματα. Εγώ μιλούσα για σένα. Ναι, αλλά η ζωή σου πού ήταν? Τις άλλες ώρες τι έκανες? Μα ήμουνα στον κόσμο. Γιατί ήσουν στον κόσμο? Μα έλεγα ψέματα. Γιατί έλεγες ψέματα? Μα ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Αλλά να μην το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Α, ο Θεός με αγαπάει, ο Θεός με συγχωρεί. Και εγώ κάνω τη ζωή μου όπως θέλω εγώ, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλει ο Χριστός να κάνω τη ζωή μου, για να έχω ευλογία μέσα στη ζωή μου, για να είμαι ελεύθερος, να μην είμαι δεμένος, γιατί ο κόσμος έξω σε δένει. Να είμαι με τους Αγίους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ενέμεινον, λέει, εν τη κλάση του άρτου, εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία και εν τις προσευχές. Εκεί μας θέλει ο Κύριος, όλους μας. Δεν θέλει να κάνουμε διπλή ζωή. Και ούτε θέλει να απομακρυνθούμε. Ούτε λίγο, Αλλά τι, να είμαστε πάντοτε με τον Κύριο. Όπου πηγαίνει ο Κύριος, να είμαστε εκεί εμείς μαζί. Να ακολουθούμε τον Κύριο. Όπου πάει ο Κύριος. Και εμείς από πίσω. Όχι να ξεφεύγουμε λίγο. Λίγο να βγαίνουμε από το δρόμο. Και όποτε θέλουμε να μπαίνουμε μέσα στο δρόμο. Γιατί τον ξέρουμε τον δρόμο. Ξέρουμε που είναι ο δρόμος. Ξέρουμε που πηγαίνει ο δρόμος. Έχουμε αυτή την ελευθερία. Μας την έχει δώσει ο Θεός αυτή την ελευθερία, αλλά όχι όποτε έχουμε όρεξη, λίγο στον κόσμο. Βαριόμαστε τον κόσμο πίσω στην Εκκλησία. Βαριόμαστε τον Χριστό, πάλι λίγο στον κόσμο. Και αυτό συνέχεια. Αυτό είναι ταλαιπωρία είναι. Αυτό το έχω κάνει εγώ, στην αρχή της πίστεως. Έτσι μου, μια στον κόσμο, μια στην Εκκλησία. Μια στον κόσμο, μια στην Εκκλησία. Μήνες ολόκληρες. Και μου λέει ένας αδερφός, άδερφε, λέει, δεν γίνεται αυτό. Ο λόγος του Θεού λέει να μην είμαστε χλιαροί. Λέει, εσύ είσαι χλιαρός. Ή ζεστός ή κρύος. Πρέπει να πάρεις απόφαση. Μα εγώ τα θέλω και τα δύο. Δεν γίνεται αυτά και τα δύο. Έτσι μου είπε.
πρέπει να πάρεις απόφαση. Σκληρός ο λόγος. Αλλά είναι αυτή η αλήθεια. Δεν μ' άρεσε βέβαια. Με πείραξε αυτό που μου είπε ο αδερφός. Πάρα πολύ. Αλλά ήταν λόγος Θεού. Αφού το λέει μέσα. Και μάλιστα το λέει στην Αποκάλυψη. Εξέρω, λέει, τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Είναι σκληρός ο λόγος. Αλλά για ποιον είναι αυτός ο λόγος? Είναι για να πάρουμε στερή απόφαση. Ο Κύριος ήξερε τι θα πάθει, ήξερε ότι θα σταυρωθεί, ήξερε ότι θα εμπεχθεί, ότι θα τον τριχομαγδίσουν, ότι θα τον χτυπήσουν, το ήξερε αυτό. Κι όμως, όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ, πήρε στερεά απόφαση. Στερεή απόφαση. Ότι δεν θα κάνει πίσω. Ό,τι και θα τον κάνουνε, θα τελειώσει το έργο που τον ανέθεσε ο Κύριος. Αυτό είναι. Να τελειώσουμε αυτό το έργο που μας έχει αναθέσει όλους μας. Να μείνουμε άγιοι και καθαροί σε αυτή την Αγία Οδό. Και να μην κοιτάμε στον κόσμο έξω. Να μην ακούμε άλλες φωνές. Να μην λερώνουμε το ένδυμά μας. Αυτό το καθαρό. Και να μην μοιάσουμε τον άσωτο Υιό που ήθελε να φύγει και έφυγε από τον πατέρα του. Γιατί? Δεν ήταν ωραία στον πατέρα του? Τα είχε όλα. Όλα τα είχε. Δεν του έλειπε τίποτα. Και φαγητό είχε και ντύσιμο είχε και υπηρέτες είχε και σπίτι είχε. Τα πάντα είχε. Κι όμως ήθελε να φύγει. Και την αγάπη του πατέρα την είχε. Ήθελε να φύγει όμως. Να πάει έξω στον κόσμο. Και έζησε, λέει, ζών ασώτος, μέσα στην ασωτεία. Και τα ξόδεψε όλα. Όλη την κληρονομία που του ανήκει την ξόδεψε. Και ξέρετε πότε ήρθε σε αυτόν? Όταν ξόδεψε τα πάντα και δεν είχε ούτε να φάει. Επιθυμούσε, λέει, να φάει από τα ξυλοκέρατα, λέει, που βόσκουνε, που δίνουνε στους χείρους, αλλά επιθυμούσε. Ούτε αυτά δεν τα είχε. Και ήρθε σε αυτόν και σκέφτηκε, αυτοί, λέει, που εργάζονται, λέει, οι εργάτες εκεί του πατέρα μου, έχουν να φάνε. Εγώ δεν έχω ούτε να φάω. Θα γυρίσω, λέει. Και θα πω, Πάτερ, ήμαρτωμαι στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δεν είμαι άξιος. Πώς το λέει? Και ποιος είναι άξιος? Κανένας δεν είναι άξιος. Ελθόνται εσύ αυτόν, είπε, πώς η μισθωτή του πατέρα μου περισσεύω σε άρτον και εγώ χάνομαι από την πείνα. Σηκωθείς, θέλω υπάγγελε προς τον πατέρα μου και θέλω επίπρος στον Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου. Στον ουρανό, ναι. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Δεν είμαι άξιος, όχι να γίνω υιός σου, να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με έναν από τους μισθωτούς σου. Δεν αξίζω να είμαι άλλο υιός σου. Με αυτά που έκανα. Και σηκωθείς, ήρθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχαινε έτοιμα κράν, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και σπλαχνίστη. Ο πατέρας τον περίμενε. Πάντα μας περιμένει ο Θεός. Πάντα μας περιμένει. Όταν απομακρυνόμαστε, ο Θεός μας περιμένει. Και δραμών έπεπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Αυτή είναι η αγάπη του Πατέρα Θεού. Τον κατεφύλησε, έπεσε στον τράχυλό του. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Πατέρα,
αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιο σου. Δεν προλάβει να συνεχίσει να πει κάμε με ως έναν τον υπηρετό σου, αλλά τι, και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω, λέει, την στολή την πρώτη. Αυτή που είχε. Και ενδύσατε αυτόν και δώστε δαχτυλίδιον στην χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχο των συντευτών, σφάξατε και φαγώντες, ας εφραθόμεν, διότι ούτως υιός μου νεκρός ήταν. Νεκρός ήταν. Μα ήταν στον κόσμο. Ήταν νεκρός. Ο κόσμος είναι το νεκροταφείο. Εκεί είναι όλοι νεκροί. Εκεί πήγε αυτός, στο νεκροταφείο πήγε. Μα έφυγε από τον παράδεισο και πήγε στο νεκροταφείο, ναι. Διότι ούτως ο γιος μου νεκρός ήταν και ανέζησε. Επέστρεψε. Γι' αυτό ανέζησε. Και απολωλώσει το και βρέθηκε. Απολωλώς. Χάθηκε στον κόσμο μέσα. Και βρέθηκε. Και ήργησαν να εφραίνονται. Ω, χαρά μεγάλη και στον οίκο του πατέρα. Χαρά μεγάλη γίνεται, λέει, στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Όχι για δύο, για τρεις, για χίλιους. Για έναν. Και εδώ βλέπουμε γίνεται, πω, μεγάλη χαρά. Επέστρεψε ο άσωτος γιος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γίνεται πανηγύρι. Και ο πρεσβύτερος γιος, λέει, ήταν στον αγρό, εργατικός, και καθώς, λέει, πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε συμφωνία και χορούς. Ε? Παλιά Διαθήκη, όχι Καινή Διαθήκη. Συμφωνία και χορούς. Και προσκαλέσαν τον δούλο, ρώτησε, λέει, τι είναι αυτά, και ο δε είπε ότι ο αδελφός σου ήρθε. Και αυτός αντί να χαρίσει, να χωρέθηκε. Ο αδελφός μου. Και έσωξε ο πατέρας σου το μόσχο των συντευτών, διότι απέλασαν αυτόν εγένοντα. Και οργίστη, λέει, και δεν ήθελε να εισέλθει. Πείσμωσε. Δεν ήθελε να εισέλθει. Τι, αυτός. Δεν χάρηκε, στεναχωρέθηκε. Εξήθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρακάλει αυτόν. Τον παρακαλούσε. Έλα μέσα κι εσύ. Όχι, δεν έρχομαι. Μα σε παρακαλώ. Να μην χάσω και σένα τώρα. Κέρδισα τον μικρό. Μη θυμός και φύγεις εσύ. Έλα να χάρεις κι εσύ. Εξήθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρακάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα. Η δούλε, τόσα έτη σε δουλεύω. Τόσα έτη. Και ποτέ εντολή σου δεν παρέβηκα. Άψογος ήμουνα. Και σε με ούτε ερήφιον έδωσας ποτέ για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Τίποτα. Όταν λέει ο γιος σου αυτός, δεν λέει ο αδερφός μου, όταν λέει ο γιος σου αυτός, δεν το λέω όταν ο αδερφός μου, αυτή είναι η αγάπη του, αυτός ο γιος σου. Ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών. Με τις πόρνες, λέει. Έφαγε την κληρονομιά. Τον βίο σου. Ήλθεν έσφαξες αυτόν τον μόσχον των συντευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον, συ πάντοτε μαζί μου είσαι. Και πάντα τα ημά σάινε. Όλα τα δικά μου δικά σου είναι. Έπρεπε να εφραθώμεν και να χαρώμεν. Γιατί? Διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήταν. Δεν λέει ο γιος μου, ο αδελφός σου. Του επενθυμίζω ότι είναι αδελφός σου. Επέστρεψε. Έγινε αποκατάσταση. Μετανόησε. Διότι ο αδελφός σου αυτός νεκρός ήταν και ανέζησε. Και απολωλός ήταν και ευρέθη. Αυτό είναι το νόημα. Να επιστρέψει ο άνθρωπος, να μετανοήσει και να ζήσει. Γιατί αυτός που μένει στην αμαρτία μένει στο θάνατο. Αλλά ο Κύριος δεν μας κάλεσε για θάνατο, αλλά μας κάλεσε για ζωή και μάλιστα για αιώνια. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.